Τι είναι αυτό? Είναι ο δίσκος του γέλιου. Ήταν πολύ της μόδας στην εποχή του 20. Και το θυμάσαι? Α, πολύ αμυδρά. Ήμουν 5-6 χρονών τότε. Τους παίζανε στα πάρτι. Ξέρεις, οι μεγάλοι. Για να δούμε ποιος θα καταφέρει να μην γελάσει κάτι τέτοιο. Μια χαρά φαίνεσαι σήμερα. Το εννοώ. Αυτό είναι το φόρεμα που σου έλεγα. Ωστε, αυτό είναι. Και πόσα πήγε? 25 μόνο, το φαντάζεσαι? Είναι στα αλήθεια πολύ κομψό. Ο γιακάς δεν είναι ο ίδιος με εκείνο που είχες αγοράσει πριν λίγες μέρες? Όχι, εκείνος ήταν πιο παλιό μοντέλο. Δεν πιστεύω να έρθεις με τη στολή σου. Πώς δεν το σκότωσα εκείνο τον τύπο? Ποιον? Μόλις είχα αλλάξει ρούχα και ο Μακάου να προσπαθήσει να πάρει αποτυπώματα από κάποιον του δρόμου. Και? Αυτός δεν ήθελε και τη στιγμή που περνάω δίπλα του με τον καφέ, τραβάει απότομα το χέρι του και... Δεν το πιστεύω. Το έδωσα στο καθαριστήριο, στο εξπρες. Θα προσπαθήσει, είπε, να το έχει έτοιμο μέχρι τις 6. Είχε κρέμα και ζάχαρη ο καφές? Ναι. Δεν θα είναι έτοιμο στις 6. Είπε ότι θα προσπαθήσει. Ξέχασέ το. Έλα τώρα, Έστερ, μια ταινία είναι μόνο. Ναι, αλλά βγαίνουμε έξω τόσο σπάνια. Γιατί θα πρέπει να ξέρουν όλοι τι μισθό παίρνεις? Μετά από τόσα χρόνια θα περίμενα. Το ξέρω πως δεν έχει σημασία, αλλά θυμάσαι εκείνον τον τύπο στην καλερί που νόμιζε ότι ήσουν ο γλύπτης? Okay. Ε? Ωραία, άντε και είμαι ο γλύπτης. Απλά ήταν ευχάριστο, αυτό είναι όλο. Πραγματικά, Βίκ, όταν φοράς κουστούμι, γίνεσαι κάτι ξεχωριστό. Κάτι άλλο. Θα έπρεπε να είχα σημειώσει εκείνη τη μάρκα του σκότς. Όλα τα σκότς ουίσκι έχουν την ίδια χημική σύσταση, κοριτσάκι. Το ξέρω, αλλά... Το ξέρω, αλλά μερικά... Είναι καλύτερα, είναι πιο φίνα. Μα τι κάνω? Πεντέμιση ακριβώς, είπε. Οι άνθρωποι πια λένε ότι τις κατέβει. Έστερ, σου είπα ότι θα το παζαρέψω. Ορίστε, θα βλέπεις, δεν ξέρεις να πίνεις. Το μόνο που κάνει είναι να σου φέρνει κατάθλιψη. Είναι το είδος της κατάθλιψης που απολαμβάνω. Το πρόβλημα δεν λύνεται με το ποτό, Έστερ. Είσαι μια έξυπνη γυναίκα, δεν μπορείς να ξαπλαρώνεις όλη μέρα. Μια δουλειά, έστω για λίγες ώρες, θα σου δώσει ένα λόγο να βγαίνεις από το σπίτι, κάπου να πηγαίνεις. Δεν χρειάζομαι κάπου να πηγαίνω. Απλώς δεν έχω συνηθίσει ακόμα να ζω χωρίς τον Ρίτσαρντ. Αυτό είναι όλο, δεν το καταλαβαίνεις. Έφυγε, κοριτσάκι, πάρ' το απόφαση. Είναι ολόκληρος άντρας πια.